Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στη δεύτερη εκπομπή του Φιλοσόφα. Το Φιλοσόφα, για όσους δεν μας γνωρίζετε, είναι μια ομάδα φοιτητών με όραμα. Θα μιλήσουμε σήμερα για την πατρίδα. Είμαι μαζί με την Ελένη, φοιτήτρια νομικής. Και εγώ είμαι ο Ηλίας, φοιτητής της ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και αυτό που εμένα με ταλαιπωρεί τον τελευταίο καιρό νοητικά, είναι ότι βλέπω στα αμφιθέατρα κάτω το έθνος, να πεθάνει η πατρίς, να ζήσουμε εμείς. Και σκέφτομαι, άραγε, τι είναι πατρίδα? Γιατί να θέλουμε να μιλάμε για πατρίδα? Και αισθάνομαι ότι πολλοί κόσμος, παλιότερα ίσως και εγώ, είχαμε μία σύγχυση για το τι είναι έθνος, τι είναι κράτος, τι είναι πατρίδα, ποιες είναι οι διαφορές τους. Ακριβώς. Πολύ φοβάμαι ότι σήμερα όταν λέμε πατρίδα, οι περισσότεροι ακούνε κράτος. Αλλά υπάρχουν όχι απλώς βασικές διαφορές μεταξύ του κράτους και της πατρίδας. Το κρίσιμο είναι να μην μπερδεύουμε καθόλου το τι είναι κράτος με το τι είναι έθνος και κατ' επέκταση το τι είναι πατρίδα. Οπότε θεωρώ χρήσιμο να αρχίσουμε πρώτα με τους ορισμούς και να ορίσουμε νομικά το τι είναι κράτος, διότι το κράτος είναι μια νομική έννοια. Από τα βαρετά θα ξεκινήσουμε δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Και θα προχωρήσουμε στα πιο φιλοσοφικά για να εξαγάγουμε έναν ορισμό του τι είναι για εμάς η πατρίδα. Ωραία, οπότε χρήσιμο είναι να προβούμε πρώτα σε ένα καθαρά νομικό ορισμό του κράτους. Νομικά το κράτος ορίζεται ως μια πολιτική κοινότητα που συγκροτείται από τον λαό, το έδαφος και την εξουσία. Ο λαός είναι ουσιαστικά το εκλογικό σώμα, δηλαδή ως υφέρουν την ιδιότητα του πολίτη, την ηθαγένεια. Αντιθέτως, η έννοια του έθνους αντιπαραβάλλεται από την έννοια του κράτους. Είναι πολύ ευρύτερη. Ακριβώς. Γιατί μπορούμε να σκεφτούμε ήδη από τον καιρό του Ηροδότου που προσπάθησαν να δώσουν έναν πρώτο ορισμό στο έθνος. Είπαν τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά, τα ξέρετε περισσότερο από το σχολείο, όμεμον, ομόγλωσσον, ομόθρησκον, ομότροπον. Και ακόμα και το ίδιο το Σύνταγμα, που είναι ο καταστατικός χάρτης του κράτους, λέει ξεκάθαρα, το έθνος είναι κάτι άλλο. Δηλαδή λέει, η πολιτεία υπάρχει για την προαγωγή του έθνους και του λαού. Ακριβώς αυτό. Οπότε έθνος μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι ίσως πιο πνευματικό, μια έννοια πιο συνειδησιακή. Και είναι αυτό που είχε πει και ο Πλήθων Γεμιστός, ότι εσμέν γαρέλινε στο γένος, ως είτε φωνή και η πάτριος παιδεία μαρτυρεί. Οπότε τα χαρακτηριστικά που συγκροτούν το έθνος ή το γένος έγκυται περισσότερο στη συνείδηση, θεωρώ. Και κάπως έτσι φτάνουμε και στο ερώτημα του τι είναι η πατρίδα. Είναι το κράτος, είναι το έθνος, είναι κάτι πιο ευρύ. Για σένα τι είναι η πατρίδα? Στο άκουσμα της πατρίδας, εγώ λόγω της καταγωγής μου σκέφτομαι Μικρά Ασία. Mm-hmm. Και οι εικόνες που μου έρχονται είναι λίγο χώμα. Είναι ένα σταυρός, είναι μία εικόνα που την πήραν όπως οι άνθρωποι σε ένα καράβι. Την έβαλαν μέσα σε πανιά ή μια πετσέτα κάπως να προστατευτεί. Και αυτά τα λίγα κοιμήλια που προσπάθησαν να διασώσουν από τον τόπο τους, γιατί αυτά τα κοιμήλια τους συνέδεαν με αυτό. Και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά τη μητέρα μου και τη γιαγιά μου να λένε, όταν ο προπάπους μου με τον πρώτο διωγμό το 1914 ήρθε στην Αθήνα, στην Κηφισιά συγκεκριμένα, είχε την επιλογή είτε να αγοράσει μια μεγάλη έκταση στην περιοχή του Κεφαλαρίου, είτε να επιστρέψει στη Μικρά Ασία, στη Χερσόνησο της Ερυθρέας και να αγοράσει εκεί ένα σπίτι, ένα οικόπεδο και να χτίσει. Δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη στο μυαλό του. Ήθελε να γυρίσει στον τόπο του, εκεί που ένιωθε οικία. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν άλλο έθνος, σε καμία περίπτωση. Αλλά η πατρίδα είναι ο ιδιαίτερος τόπος, είναι ριζωμένος βαθιά στην καρδιά μας. Ακριβώς. Και ο παππούς σου βασικά αντιλαμβανόταν την πατρίδα ως κάτι πολύ ψηλά στο αξιακό του σύστημα και είχε ιεραρχήσει έτσι τις ανάγκες του ώστε να υπηρετεί πρώτα την πατρίδα. Και για μένα
επειδή προερχόμαι από κατεχόμενο τόπο, όπως καταλαβαίνετε από την προφορά, η πατρίδα δεν είναι σίγουρα γεωγραφικός προσδιορισμός, δεν είναι ούτε ένας ακαδημαϊκός ορισμός. Είναι μάλλον ο τρόπος να βλέπεις και να αισθάνεσαι τα πράγματα. Και προσωπικά έχω γνωρίσει το χωριό μου μέσω των διηγήσεων του πατέρα μου. Και μέσα από το βλέμμα του πατέρα μου μπόρεσα να δω το χώμα στο οποίο έπαιζε όταν ήταν μικρός, να μυρίσω και εγώ τις μυρωδιές και όλα αυτά τα δέντρα, το χώμα, τη θάλασσα, που είναι αυτά που συγκροτούν τον τόπο. Οπότε θεωρώ πως πατρίδα είναι μάλλον αυτό που είχε πει ο Ελίτης. Ο τρόπος να βλέπεις και να αισθάνεσαι τα πράγματα. Και είναι αυτό που μας κληροδοτούν και οι μεγαλύτεροι. Δεν μπορείς να κληροδοτήσεις μια περιοχή. Η γη ακριβώς είναι γη. Δεν ανήκει σε μένα ή σε σένα ή στον άγγελο πίσω από τις κάμερες. Η γη είναι αυθύπαρκτη, υπάρχει. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο τόπο και οι οποίοι ζουν και αναπτύσσουν έναν πολιτισμό, αυτοί είναι οι οποίοι διαμορφώνουν την έννοια της πατρίδας. Mm-hmm. Ακριβώς. Βασικά το λέει και μια λαϊκή παροιμία, ο τόπος είναι οι άνθρωποι. Οπότε αυτό μου θυμίζει και αυτό που είχε πει ο Σεφέρης, ότι πρέπει να αναζητήσουμε τον άνθρωπο όπου και να βρίσκεται. Συνεπώς νομίζω η πατρίδα είναι άρρηχτα συνδεδεμένη με τους ανθρώπους μας, με την οικογένεια μας, με όσους πέρασαν, με όσους είναι στους τάφους, με τους προγόνους, αλλά και με όσους θα έρθουν, με όσους θα περάσουν, που λέει ο Παλαμάς. Οπότε κάπως έτσι, αντιλαμβανόμενη την πατρίδα βάσει αυτού του ορισμού, μπορούμε να καταλάβουμε ότι και εμείς είμαστε μία κουκίδα σε αυτή τη γραμμή. Από το παρελθόν στο μέλλον ήρθαμε εμείς στο συγκεκριμένο συγκείμενο, δηλαδή αυτή τη χρονική στιγμή σε αυτόν τον τόπο. Σωστά. Και πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα πορευτούμε. Εγώ όμως είχα και την απορία, οι φίλες και οι φίλοι στο Instagram, στα social media που κάναμε ένα poll και σας θέσαμε διάφορα ερωτήματα. Ένα από τα ερωτήματα που σας θέσαμε είναι τι είναι για εσάς η πατρίδα. Και θα ήθελα να ζητήσω από τον Άγγελο να μας πει τι απάντησαν οι φίλες και οι φίλοι. Λοιπόν, είχαμε πολλές και διάφορες απαντήσεις. Θα διαβάσω μερικές ενδεικτικά. Για τον Αλέξανδρο, η πατρίδα είναι το μέρος που μεγάλωσα, ανατράφηκα. Η νίκη, το έθνος και οι άνθρωποι του. Ο Αντώνης, ο τόπος, τα ήθη, τα έθιμά του και οι άνθρωποι. Ενώ για τον Γιάννη, μια μεγάλη οικογένεια. Διαβάζω και μερικά ακόμα. Για την Αφροδίτη είναι ο τόπος καταγωγής μου. Για τον Μάριο είναι η γλώσσα. Για τον Γιώργο, κοσμοθέαση και τρόπος ζωής. Ενώ για τον Γιάννη είναι οι συμπατριώτες. Και τέλος, ο Παναγιώτης, ο οποίος λέει η κουλτούρα, οι άνθρωποι, ο τόπος, η ιστορία. Και συμφωνεί κιόλας και με τη Μάρα, που λέει ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς, δηλαδή κινούμαστε στα ίδια επίπεδα και τώρα μου ήρθε στο νου και αυτό που έχει πει ο Σαββόπουλος, ότι η πατρίδα έχει σώμα και θρησκεία. Δεν είναι κάτι, δεν είναι απλώς μια αγάπη αόριστη. Σωστά, σωστά. Νομίζω οι φίλες και οι φίλοι οι οποίοι μπήκαν και στον κόπο και τους ευχαριστούμε να απαντήσουν στο ερώτημα, κινούνται περίπου στο ίδιο μήκος κύματος με εμάς. Και αυτό προσωπικά μου δείχνει ότι πολλοί έχουν αντιληφθεί τον όρο της πατρίδας όπως τον εννοούμε εμείς. Όμως, τι γίνεται ίσως με κάποιους που να μην έχουν αντιληφθεί την πατρίδα έτσι? Αν δηλαδή δεν έχουν την ίδια αγάπη για τον τόπο τους, mm-hmm. ή για τους συνανθρώπους τους, για τους συμπατριώτες τους για την ακρίβεια. Είναι άραγε οι φίλες και οι φίλοι πατριώτες? Εσύ τι πιστεύεις? Εγώ πιστεύω, βασικά το έχει πει ο Παλαμάς, ότι ο πατριωτισμός είναι έμφυτος στον άνθρωπο. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε μία ροπή προς την φιλοπατρία. Τώρα, λόγω των ιστορικών γεγονότων, ίσως και των πολιτικών των περασμένων στη χώρα μας ή και ευρύτερα στον κόσμο, έχει παρεξηγηθεί η έννοια του πατριωτισμού και κάποιοι χώροι προσπάθησαν να τον μονοπολίσουν, δυστυχώς, και κάποιοι άλλοι χώροι
προσπάθησαν να απομακρυνθούν από το ότι είναι πατριωτικό. Οπότε, και βάσει του Instagram, τι... Και εδώ ξαναμπαίνουμε εμείς και λέμε το εξής. Εσείς καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω, τι πιστεύετε, τι ποσοστό είχε ότι του κοινού μας, ας πούμε, θεωρεί τον εαυτό του πατριώτη και ποιο δεν θεωρεί τον εαυτό του πατριώτη. Εκτός από αυτούς που πάτησαν, όχι κατά λάθος. Ο υποφαινόμενος εξαιρείται της ανάλυσης. Εγώ θεωρώ ότι, τώρα δεν ξέρω αν αυτό επηρεάζεται από την ταυτότητα του site και του brand γενικότερα ή όχι, αλλά η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι η συντριπτική πλειονότητα θα έχει απαντήσει ναι. Ωραία. Οπότε λοιπόν, αυτό που θα να πω είναι ότι στην ερώτηση θεωρείς τον εαυτό σου πατριώτη, το 80% απάντησε ναι, ενώ μόλις το 20% απάντησε όχι. Ναι. Νομίζω είναι ένα πολύ καλό ποσοστό, ακόμη και αν είναι για το δικό μας, για το δικό μας χώρο. Εγώ νομίζω ότι τα παιδιά που απάντησαν το 80% ναι, πρέπει να έχουν αντιληφθεί την πατρίδα περίπου όπως προσπαθήσαμε να την περιγράψουμε και να αποδώσουμε τον όρο εμείς. Mm-hmm. Για το υπόλοιπο 20% δεν ξέρουμε πόσα άλλα κατά λάθος υπήρχαν. Όχι, αλλά... Για το υπόλοιπο 20% βεβαίως είναι σεβαστή η γνώμη τους, δεν μπορούμε να καταπιέσουμε κανέναν να πει κάτι άλλο, αλλά το σημαντικό είναι να εξηγήσουμε τουλάχιστον τι είναι ο όρος πατριώτης. Πατριώτης δεν είναι σοβινιστής, mm-hmm. δεν είναι εθνικιστής, με αυτή την έννοια. Αν το πάρουμε ετυμολογικά, υπάρχει πολλή συζήτηση πίσω από το πώς δημιουργήθηκε η έννοια του εθνικισμού, αλλά αν το πάρουμε όπως το αντιλαμβάνει ο περισσότερος κόσμος, ως σοβινισμό, τότε ξεκάθαρα δεν μπορούμε να πούμε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από όλους τους άλλους. Ακριβώς. Δεν είμαστε καλύτεροι από όλους τους άλλους ανθρώπους και τους απορρίπτουμε. Βασικά, το που κρίσιμο... είναι η αλληλεγγύη μας, ακριβώς, η κατανόηση. Ακριβώς. Το κρίσιμο είναι να αντιληφθούμε όλοι, είτε αυτοί που θεωρούν τον εαυτό τους πατριώτη, είτε όχι, το τι είναι αυτό που μας καθιστά πατριώτες. Δηλαδή, κάποιοι ίσως αντιλαμβάνονται τον πατριωτισμό ως το να βγω και να αρχίσω να φωνάζω 10 συνθήματα που εκπέμπουν και εμείς ως πολλές φορές. Προσωπικά θεωρώ ότι ο πατριωτισμός εμπερικλεί την έννοια της αγάπης και μόνο αυτή. Δηλαδή, ό,τι αποπνέει μίσος δεν μπορεί να είναι ελληνικό, άρα ούτε πατριωτικό. Και είναι αυτό που έχει γράψει και ο Ρίτσος, ότι επειδή ο άνθρωπος είναι πιο τρανός από την καθημερινή του την έγνοια, μπορεί να προχωρήσει από το ξεσκλάβωμα της πατρίδας στο ξεσκλάβωμα του κόσμου. Οπότε, άμα αντιληφθούμε ότι αγαπώ τον τόπο μου γιατί έτσι μπορώ να αγαπήσω τον συνάνθρωπο και να αγαπήσω όλη την οικουμένη και όλο τον κόσμο, τότε θα αντιληφθούμε ότι είμαστε όντως πατριώτες από ένα έμφυτο συναίσθημα. Αυτό μου θυμίζει τη συνηθισμένη συμβουλή που δίνεται τώρα τελευταία, είναι και πολύ της μόδας, τακτοποίησε το δωμάτιό σου πριν προσπαθήσεις να τακτοποιήσεις τον κόσμο. Mm-hmm. Εγώ το ίδιο θα το έλεγα και για την αγάπη. Ακριβώς. Να αγαπήσεις το δωμάτιό σου, προφανώς και τον εαυτό σου. Δεν mm-hmm. πρέπει να έχει κανείς μίσος απέναντι στον εαυτό του. Γενικότερα, αλλά και ειδικότερα ως προς το θέμα της πατρίδας. Αλλά εννοείται... Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ανάγκη να έχουμε αυτογνωσία, mm-hmm. πρέπει να γνωρίζουμε και τι λάθη κάνουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάμε, ότι πάβουμε να αγαπάμε την οικογένειά μας, τους φίλους μας, mm-hmm. τους ανθρώπους που μεγαλώσαμε μαζί στις ίδιες γειτονιές, στα ίδια σχολεία, στον ίδιο τόπο. Και αν δεν αγαπήσουμε αυτούς, πράγματι δεν μπορούμε να πούμε ότι αγαπάμε όλο τον κόσμο. Ακριβώς. Και αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα για τη γενιά μας, διότι ζούμε σε μια εποχή που ο δικαιωματισμός, ο δυτικόφερτος δικαιωματισμός, έχει πάρει τα σκύπτρα. Και έχουμε ξεχάσει εντελώς το εμείς. Έχουμε απεμπολίσει κάθε έννοια συλλογικότητας. Και αυτό είναι ένα βαθύτερο πρόβλημα, διότι το αίσθημα του κοινοτισμού ουσιαστικά χαρακτήριζε παλαιόθεν τους Έλληνες. Άρα, αν δεν εγκύψουμε σε όλα αυτά που μας χαρακτήριζαν στο παρελθόν, δεν θα μπορέσουμε να πορευτούμε ούτε στο μέλλον.
και κάτι που αντιλαμβάνομαι και στην καθημερινότητα της σχολής, είναι ότι μας ενδιαφέρουν εγώ και τα δικαιώματά μου και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το άτομο ως μέρος ενός ευρύτερου συνόλου. Σωστά, δεν είναι... Λέμε άνθρωπος και εννοούμε άτομο. Mm-hmm. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι άτομο. Mm-hmm. Βιολογικά, ναι. Θα πεις ότι ένα βιολογικό άτομο κάνει αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε τόσο απλουστευτικά και να μειώνουμε τον άνθρωπο μόνο στη βιολογική του υπόσταση. Ακριβώς. Και να τελειώνουμε εκεί. Ακριβώς. Διότι, ο άνθρωπος, ναι, αν δεν είναι συνάνθρωπος, δεν είναι άνθρωπος. Mm-hmm. Και διότι ουσιαστικά η πατρίδα μας καθορίζει τόσο βιολογικά, όσο και συνειδησιακά. Αυτό πρέπει να αντιληφθεί. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και κυρίως συνειδησιακά, αν έρθει κάποιος άνθρωπος, που, ακόμα και από την Αφρική, αν υιοθετηθεί, να μην μπούμε σε άλλες περιπτώσεις, την απλή την περίπτωση που υιοθετείται ένα παιδάκι από την Αφρική και μεγαλώνει σε μια οικογένεια ελληνική, πηγαίνει σε ελληνικό σχολείο, μπορεί να αποκτήσει κανονικότατα ελληνική συνείδηση. Ελληνική συνείδηση, ναι. Τώρα, εντάξει, είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση, η βιολογική νομοτέλεια, ας πούμε. Και σίγουρα δεν μπορεί να αποκοπεί αυτό το παιδάκι από τις ρίζες του. Δηλαδή, οι ρίζες του είναι αφρικανικές. Ναι, σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο Έλληνας, λιγότερο μέλος της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού έθνους από τους υπόλοιπους. Βασικά, θεωρώ ότι πρέπει απλώς να ιεραρχήσουμε σήμερα τις ανάγκες μας και να θυμηθούμε τι είναι αυτά που μας καθορίζουν. Δηλαδή, να θέσουμε τον άνθρωπο στην πρώτη γραμμή και να θυμηθούμε όλες τις έννοιες της ελευθερίας, του κοινοτισμού, για να μπορέσουμε να πορευτούμε. Δεν πρέπει ποτέ κανένα ιδεολόγημα να μας καθιστά ανελεύθερους. Mm-hmm. Κανένα καθεστώς, ο άνθρωπος πρέπει να διατηρεί την ελευθερία του. Και στα πλαίσια του πατριωτισμού πρέπει να το κρατήσουμε και αυτό. Γιατί νομίζω αυτή είναι και η απάντηση βασικά και σε αυτό που είπες πιο πριν, ότι υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι χώροι οι οποίοι απορρίπτουν τελείως την έννοια του πατριωτισμού, του έθνους. Λένε δεν υπάρχει. Όλα είναι διεθνή, όλα είναι παγκόσμια. Πρώτα απ' όλα, διεθνές χωρίς έθνη δεν μπορεί να υπάρξει. Ακριβώς. Είναι οξύμορο. Και το άλλο που μου θυμίζει, το συγκεκριμένο είναι αυτό που είχε γράψει ένας ιστορικός ηγέτης του σοσιαλισμού, ο Ζαν Ζορές, ότι ένας προλετάριος που έχει χάσει τα πάντα αναδιπλώνεται μοιραία στα έσχατα που του απομένει. Ακριβώς. Δηλαδή, στο σύνολο των ομοίων του, στην πατρίδα, στην κοινωνία, στην εθνική ταυτότητα, οι προλετάροι έχουν πατρίδα. Και πολύ σπάνια στην Ελλάδα υπήρχαν περιπτώσεις, και το 1940, να πάμε και στην εθνική αντίσταση, οι άνθρωποι πολεμούσαν κατά κύριο λόγο για να ελευθερώσουν τον τόπο τους. Αυτό ήταν το σημαντικό. Και το παρελθόν δεν είναι παροχημένο. Δηλαδή, ό,τι συνέβη στο παρελθόν έχει ακόμη αποτελέσματα στο παρόν. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Γιατί διαφορετικά θα φτάσουμε, όπως συνεχίζει παρακάτω και αναλύει, θα είναι κενές λέξεις όλες. Αν απλά αποκόψουμε το παρελθόν, αποκόψουμε τις ρίζες μας τελείως, τότε δεν έχει νόημα τίποτα. Ακριβώς, διότι ουσιαστικά, επειδή ο διεθνισμός ακόμη συνεπέρνει πολλούς, και το βλέπουμε καθημερινά από τις αφίσες στις σχολές, δεν μπορεί να υπάρξει διεθνισμός χωρίς έθνη. Ναι. Δεν είναι κενή λέξη. Οπότε πρέπει μάλλον να ξεπεράσουμε το δίπολο της αριστεράς και της δεξιάς. Ναι, ναι, ακριβώς. Και να καταλάβουμε ότι αυτό που έλεγε ο Καβάφης, που όριζε τον εαυτό του ως ελληνικό, ελληνικός, ιδιότητα δεν έχει ανθρωπότης τιμιωτέρα. Οπότε πρέπει να υπερβούμε κάποια στεγανά, είτε αυτά είναι κομματικά είτε ιδεολογικά, και να μπορέσουμε να νιώσουμε μέσα μας όλους τους προγόνους για να πορευτούμε και εμείς στο μέλλον. Ναι, ναι. Και σε όποιο μέρος της γης και αν βρεθούμε, το κρίσιμο είναι να μπορούμε να κομίσουμε ταυτότητα. Αυτό. Ισχύει. Και αυτό έρχεται και να απαντήσει στο άλλο άκρο από το προηγούμενο που αναφέραμε, στην απόρριψη
του οτιδήποτε του διεθνούς που υπερβαίνει τον τόπο. Οι άνθρωποι εξακολουθούμε και είμαστε άνθρωποι σε όποια γωνιά της γης και να βρεθούμε. Οπότε, θυμάμαι σε μια συνέντευξη του Γιώργου Φίλη, του καθηγητή γεωπολιτικής, που λέει «Δεν πρέπει να φοβόμαστε την παγκοσμιοποίηση, οι Έλληνες εφήβρα με την παγκοσμιοποίηση». Με ποια έννοια το λέει? Αν δεν χάνεις την εθνική σου ταυτότητα από μια κοινωνία οικουμενική, η οποία μπορεί να συνυπάρξει σε διεθνή πλαίσια, δεν έχεις να φοβηθείς κάτι. Και αυτό είναι σωστό. Τώρα, αν μας πει κάποιος ότι η ταυτότητα, η εθνική και η πατριωτική είναι όλα ιδεολογήματα, νομίζω υπάρχει πληρωμένη απάντηση. Ότι τότε γιατί δεν είναι και η παγκοσμιοποίηση απλώς ένα ιδεολόγημα? Ακριβώς. Και όπως είπαμε πριν, ουσιαστικά η πατρίδα δεν είναι ιδεολόγημα. Η ελληνικότητα είναι τρόπος και είναι μνήμες. Είπες πριν για τη Μικρασία. Είναι όχι κατά ανάγκη να αναμνήσεις, διότι μπορεί να μην έχουμε ζήσει στον τόπο των προγόνων μας. Αλλά είναι η μνήμη με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με όλες τις αξίες. Είχαμε κάνει μια ερώτηση σχετικά με το δίπολο δεξιά-αριστερά. Να διαβάσω την ερώτηση. Η ερώτηση είναι: κατατάσσεις τον εαυτό σου σε κάποια πολιτική κατεύθυνση, αριστερά, δεξιά, είχαμε και το κέντρο, ας πούμε. Θέλω ξανά τη γνώμη σας πριν πούμε τα ακριβή ποσοστά. Εγώ πιστεύω ότι περισσότεροι κατατάσσουν τον εαυτό τους. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι της αντίθετης γνώμης. Θεωρώ ότι αν έχουν απαντήσει κυρίως οι συνομήλικοί μας, όπως είναι και οι περισσότεροι από τους φίλους και τις φίλες που μας παρακολουθούν, τότε πιστεύω ότι δεν θα κατατάσσονται σε μία από τις δύο ή σε κάποια κατεύθυνση. Ωραία. Ο Ηλίας κερδίζει γιατί η απάντηση ναι είχε 34%, ενώ η απάντηση όχι είχε 66%. 66%. Πετσόκο μου. Σας αρέσει η απάντηση, δεν σε Μ' αρέσει πολύ. Ευτυχώς που έχω διαψευστεί, διότι φαίνεται ότι αρχίσαμε να υπερβαίνουμε αυτό που μας κρατούσε δέσμιους στο παρελθόν. Δίπολο. Ακριβώς, ναι. Το δίπολο, ναι. Και θέλω να πιστεύω ότι οι περισσότεροι οι οποίοι απάντησαν όχι, δεν απάντησαν όχι μόνο και μόνο επειδή δεν έχουν ψαχτεί αρκετά για να βάλουν τον εαυτό τους σε μια κατηγορία. Θέλω να πιστεύω ότι οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι είναι ένα δίπολο μάταιο και δεν μπορεί να υπηρετήσει την ανθρώπινη ύπαρξη. Ακόμη και αν δεν είναι δύο οι ταμπέλες και βάλουμε περισσότερες, το να προτάσουμε μια ταμπέλα ουδέποτε μπορεί να είναι μια καλή λύση. Ακριβώς. Μάλλον αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι να έχουμε να προσφέρουμε και εμείς ως νέοι κάτι πολιτισμικό. Δηλαδή να κάνουμε ίσως μια ηθική επανάσταση, να βρούμε ένα συλλογικό όραμα που θα καταστεί κανόνα μας βγάλει από την καθημερινή μας την έννοια και θα μας εμπνεύσει ανησυχίες βαθύτερες. Ένα συλλογικό όραμα που τα έθνη ούτως ή άλλως χρειάζονται για να μπορέσουν να πορευτούν. Εάν θεωρούμε ότι ο ελληνισμός είναι κάτι που αξίζει να διατηρηθεί και σε 100 χρόνια που μπορεί το κράτος να μην υπάρχει καν. Ή τουλάχιστον όχι με αυτή τη μορφή, γιατί ειδικά αν κοιτάξουμε τον ελληνικό χώρο, πολλά συστήματα διακυβέρνησης έχουν περάσει από εδώ, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Είχαμε πολλές κράτους, είχαμε αυτοκρατορίες, είχαμε ηγεμονίες, πρόσφατα είχαμε βασίλειο, τρεις ελληνικές δημοκρατίες. Και κατατάσσονται έτσι. Είναι διαφορετικός ο τρόπος διακυβέρνησης στην κάθε μία. Το κράτος μπορεί να αλλάξει. Η εθνική ταυτότητα έχει παραμείνει. Ακριβώς. Άρα αυτό που πρέπει να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε είναι αν θέλουμε να διατηρηθεί το έθνος. Και η τρίτη ελληνική δημοκρατία θα κρυθεί στο τέλος της. Ναι. Θα κρυθεί αντικειμενικά στο τέλος της. Διότι ακούγονται πολλά. Διότι θεωρώ πως επειδή ακριβώς έχουμε απεμπολίσει αυτόν τον κοινοτισμό που λέγαμε πριν. Ναι, ναι. Για παράδειγμα, χιονίζει και φωνάζουμε όλοι. Πού είναι το κράτος? Αυτό δείχνει τη δυσλειτουργία του κράτους, η οποία προέκυψε λόγω δυτικόφερτων μορφών διακυβέρνησης, θεωρώ, που ήταν ξένες ως προς την ιδιοσυγκρασία του Έλληνα. Ναι, υπάρχει βέβαια μια γνώμη ότι λέει, εμείς εφήβραμε, εμείς εννοώντας οι Έλληνες, εφήβραμε τους περισσότερους σύγχρονους τρόπους διακυβέρνησης.
γιατί ήμασταν ένα από τα πρώτα εθνικά κράτη, αν όχι το πρώτο. Το να συγκεντρώνεις την εξουσία σε ένα μόνο κέντρο έχει όμως κάποια πολύ σημαντικά μειονεκτήματα. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες στις διάφορες περιοχές της πατρίδας μας και φυσικά όπως παντού στον κόσμο και δεν μπορούμε να τις ξεχνάμε αυτές. Ακόμη και από τους διαφορετικούς παραδοσιακούς χορούς που έχουν στην Κρήτη από ό,τι στη Μακεδονία είναι και αυτό μια διαφορά. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε όλοι να χορεύουν ακριβώς τους ίδιους χορούς συνέχεια. Ναι. Έτσι δεν μπορούμε και να ζητήσουμε όλοι να λειτουργούν με ακριβώς τον ίδιο τρόπο διακυβέρνησης. Και αυτό το πολιτισμικό ψηφιδωτό είναι που συγκροτεί το έθνος. Ακριβώς. Εν τέλει. Ναι. Αλλά υπάρχουν κάποια βασικά κοινά χαρακτηριστικά που μας ενώνουν. Και όταν μιλάμε για ηθική επανάσταση, μιλάμε για πραγματικά ηθική επανάσταση. Μία πορεία μπορεί να είναι αναγκαία, όπως και ένα συλλαλητήριο. Δεν τα απορρίπτουμε. Όμως, κάποιες άλλες ψευτοεπαναστάσεις, όπως το να κάψουμε την ελληνική σημαία, να αφαιρέσουμε τα εθνικά σύμβολα, αυτά κατά τη γνώμη μου δεν είναι. Είχαμε θέσει μία ερώτηση στα social media αν θα έπρεπε να τιμωρείται η καταστροφή των εθνικών συμβόλων, συγκεκριμένα τη σημαία, αυτή είχαμε κατά νου. Πριν δούμε το τι απάντησαν οι φίλες και οι φίλοι, εγώ θα θέσω έναν άλλο προβληματισμό, ότι αν ας πούμε θεωρήσουμε ότι το να καίσει την ελληνική σημαία είναι ένας τρόπος διαμαρτυρίας απέναντι στο κράτος, τότε όταν το κράτος εφαρμόζει μία αντεθνική πολιτική, όταν υπονομεύει το εθνικό συμφέρον και ο λαός θεωρεί ότι δεν προασπίζεται αρκετά, γιατί δεν καίμε την ελληνική σημαία? Γιατί συνειδητοποιούμε ότι η ελληνική σημαία, παρότι νομικά θεωρείται η επίσημη σημαία του κράτους, δεν εκφράζει το κράτος, εκφράζει το έθνος. Ακριβώς, διότι δυστυχώς σήμερα το κράτος είναι αθηνοκεντρικό. Το κράτος δεν σκέφτεται εθνικά. Και νομίζω δεν μπορεί κάποιος να διαφωνήσει σε αυτό. Η προβληματική δεν είναι νομική, διότι νομικά ίσως και έναν μπορεί βάσει πολιτικής φιλοσοφίας να δικαιολογηθεί το κάψιμο της σημαίας. Διότι ο καθένας πράττει όπως του λέει η συνείδησή του. Το ζήτημα όμως δεν είναι νομικό, ούτε πολιτικό. Είναι το ποια είναι τα κίνητρα τα οποία οδήγησαν κάποιον στο να κάψει τη σημαία, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι η σημαία ως σύμβολο δεν είναι ένα απλό πανί, αλλά συμβολίζει όλους αυτούς που έχουν χύσει το αίμα τους για να είμαστε εμείς σήμερα και να συζητάμε για το τι είναι πατρίδα. Αυτό τον παλμό θέλαμε να νιώσουμε, όχι αν πρέπει να τροποποιηθεί ή όχι ο ποινικός κώδικας. Δεν είναι αυτό το ζήτημα της συγκεκριμένης εκπομπής. Οπότε, Άγγελε, τι απάντησαν οι φίλες και οι φίλοι? Στην ερώτηση αν θα έπρεπε να τιμωρείται η καταστροφή των εθνικών συμβόλων, η συντριπτική πλειοψηφία, 88%, απάντησε ότι πρέπει να τιμωρείται, ενώ 12% απάντησε ότι δεν πρέπει να τιμωρείται. Λογικό, και νομίζω αυτό εκφράζει τους... τις φίλες και τις φίλες που μας παρακολουθούν, τους ακολούθους στα social media. Δεν είναι αυστηρά πόσα χρόνια φυλακή θα βάλεις κάποιον. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο τιμωρητικά. Είναι ότι για ένα 88% είναι αδιανόητο να προβεί στην πράξη του να κάψεις τη σημαία. Ευτυχώς. Και ελπίζω να μην είναι μόνο το κοινό μας που το αντιλαμβάνεται αυτό. Ελπίζω ευρύτερα στην κοινωνία. Αν και, μιας που λες για το κοινό μας, αυτό είναι και το νόημα μέσα από μια εκπομπή, να δείξουμε στον κόσμο τους προβληματισμούς μας. Και για να συνεχίσουμε τη συζήτηση σχετικά με την ηθική επανάσταση, νομίζω ότι κάτι που για πολύ καιρό το συζητάγαμε στην Ελλάδα, ήταν μεγάλη ιδέα. Και τώρα πρόσφατα, λόγω της επετείου των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή, φυσικά έγιναν πολλές δηλώσεις. Ήταν αναμενόμενο. Η μεγάλη ιδέα έχει πεθάνει. Ναι. Η μεγάλη ιδέα, όπως την είχαν οραματιστεί ο Βενιζέλος και όλοι οι υπόλοιποι, έχει πεθάνει. Αυτή η μορφή της μεγάλης ιδέας. Ναι. Αλλά τι μπορεί να εκφράζει μία μεγάλη ιδέα στη σημερινή εποχή? Κοίτα, σίγουρα η γενιά μας δεν μπορεί να πάει αύριο το πρωί να πάρει την πόλη. Αλλά μπορεί να εμπνευστεί από όλες αυτές τις αξίες που έχουμε πει πριν, προκειμένου να διαμορφώσει συνείδηση
να καταφέρει να κομίσει ταυτότητα και να προτάξει, να διαπράξει μάλλον έναν αγώνα με πρόταγμα πολιτισμικό. Οπότε πρέπει να γίνουμε πρώτα άνθρωποι, να γίνουμε Έλληνες και έτσι να καταφέρουμε να κάνουμε μια ηθική επανάσταση, αν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε έτσι έναν αγώνα με πρόταγμα πολιτισμικό. Πολύ σωστά. Μια καινούργια Αγία Νάπα που έχετε στην Κύπρο, μια καινούργια Μύκονο, δεν χρειαζόμαστε. Ακριβώς. Δεν χρειαζόμαστε να στείλουμε τις ένοπλες δυνάμεις να καταλάβουν την Ύμβρο και την Τένοδο, και την Τένεδο, συγγνώμη, για να φτιάξουμε μια νέα Μύκονο. Mm-hmm. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα με τη Μύκονο, αλλά μια χαρά είναι το νησί, υπέροχο νησί, αλλά δεν, το θέμα δεν είναι να δημιουργήσεις κέντρα διασκέδασης και απλώς κέντρα για να προσελκύουν τουρίστες και να φέρνουν εισόδημα στη χώρα. Mm-hmm. Δεν είναι κακό το εισόδημα, αλλά το ζήτημα είναι ότι εισόδημα μπορείς να βρεις. Πολιτισμό δεν μπορείς να βρεις από τη μία μέρα στην άλλη σε καμία περίπτωση. Ακριβώς. Δεν μπορείς να τον δημιουργήσεις από το πουθενά. Και ευτυχώς που στην Ελλάδα έχουμε μακραίωνη παράδοση και ιστορία και μπορούμε να αντλήσουμε πολλά στοιχεία για να εμπνευστούμε και να, mm-hmm. και να δημιουργήσουμε, να προάγουμε κιόλας πολιτισμό. Ναι, και έστω ότι ελευθερώνουμε αύριο την Κερίνια. Ναι. Και την κάνουμε σε 20 χρόνια Αγία Νάπα. Έχουμε χάσει ως έθνος. Ναι. Το έθνος έχει ζημιωθεί. Δηλαδή δεν είναι αυτός ο σκοπός απλώς να πάμε να πάρουμε την πόλη, τη Σμύρνη, τη Μικρασία, την Κερίνια. Να ελευθερώσουμε τα εδάφη μας. Τι θα τα κάνουμε όμως αυτά τα εδάφη. Δηλαδή πρέπει να έχουμε διαμορφώσει τους ανθρώπους με τέτοιο τρόπο, τους ανθρώπους του έθνους, ούτως ώστε όλα όσα πάρουμε, είτε αυτά είναι εδάφη, είτε είναι αξίες, να έχουν να προσθέσουν κάτι στο έθνος. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα ναι. της γενιάς μας. Και πρέπει να αντιληφθούμε ειλικρινά το ότι ό,τι χρειαζόμαστε δεν θα το βρούμε στο δυτικό τρόπο ζωής. Ναι, ναι. Τον οποίο σε καμία περίπτωση δεν απορρίπτω, μας έχει δώσει πάρα πολλά. Αλλά πρέπει να εγκύψουμε στο παρελθόν μας. Ναι. Αυτό. Και αυτό είναι και το ηθικό μας καθήκον. Από τη μια, να κοιτάμε μπροστά το μέλλον, ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε πραγματική πρόοδο mm-hmm. για το έθνος μας, αλλά από την άλλη, να προστατεύσουμε και αυτά που ήδη έχουμε. Πολλές φορές, από συζητήσεις στη σχολή κιόλας, αν βλέπουν συμφοιτητές και συμφοιτήτριες, μπορεί να τις θυμούνται. Είχαμε πει, τι να τις κάνουμε τις ένοπλες δυνάμεις, χρηματοδότηση πάνω στη χρηματοδότηση, υπάρχουν τόσα άλλα 15 προβλήματα. Ναι, υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα και σίγουρα οι πόροι του κράτους είναι πεπερασμένοι. Αλλά οι ένοπλες δυνάμεις δεν υπάρχουν απλώς για μόστρα, δεν είναι για να δείχνουμε ότι έχουμε ισχύ και ότι θα μπούμε στη Σμύρνη mm-hmm. ή στην πόλη ή θα στείλουμε στρατό στην Κύπρο. Δεν είναι μόνο αυτό που κάνουν οι ένοπλες δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι απαραίτητες για να προστατεύσεις αυτό που έχεις από μία απειλή. Ιδανικά δεν θα έπρεπε να χρειάζονται ένοπλες δυνάμεις πουθενά στον κόσμο, δεν θα έπρεπε να χρειάζεται πόλεμος. Αλλά στη γη ζούμε. Απλώς πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Και πού ακριβώς ζούμε, διότι ναι, είμαστε ακριβώς. Σε μία γεωγραφική περιοχή, δεν είμαστε στην Αμερική. Ναι. Εάν είμαστε στην Αμερική. Έναν ωκεανό δεξιά, έναν άλλον ωκεανό αριστερά. Δηλαδή έχουμε τον Τούρκο δίπλα μας. Στην Κύπρο ο Τούρκος είναι μέσα. Είναι εντός αντικών. Οπότε οι ένοπλες δυνάμεις είναι ουσιαστικά η μόνη εγγύηση για την ασφάλειά μας. Ναι, ναι. Στην ερώτηση για το εάν οι γυναίκες πρέπει να συστρατεύονται. Για ίντριγκα τη βγάλαμε αυτή την ερώτηση. Οπότε λοιπόν, συμφωνείς με την υποχρεωτική στράτευση των γυναικών? Εδώ θέλω μια εκτίμηση. Εγώ νομίζω οι περισσότεροι θα πούνε όχι, χωρίς να έχουν αντιληφθεί το πνεύμα της ερώτησης. Εγώ ελπίζω ότι οι περισσότεροι θα έχουν πει ναι. Λοιπόν, το ποσοστό που είπε ναι είναι 22%, ενώ το ποσοστό που είπε όχι είναι 78%. Οπότε Ηλία, αναμενόμενο. Θα πάμε μαζί, θα πεθάνουμε εκεί. Νομίζω ότι εδώ δεν έχει να κάνει με το εάν προτίθεται η πατρίδα μας να διακινδυνεύσει γυναικείες ζωές σε πόλεμο. Έχει να κάνει με μια άλλη νοοτροπία. Έχει περάσει αυτό και στο νομικό μας πολιτισμό, που λέμε το κράτος δικαιούται να ζητήσει από τους πολίτες, να αξιώσει από τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της
κοινωνικής και εθνικής τους αλληλεγγύης. Τι είναι αυτή η εθνική αλληλεγγύη? Όλοι πρέπει να μπορούν κάπως να προσφέρουν στο έθνος. Και εδώ που τα λέμε, η στρατιωτική θητεία που καλούμαστε οι Άρενες να πληρώσουμε στην Ελλάδα δεν είναι και ακριβώς προετοιμασία με όπλα snipers σε βουνά για να είμαστε ελεύθεροι σκοπευτές μακριά για να πετυχαίνουμε όλοι τους Τούρκους. Όχι, υπάρχουν ειδικά σώματα των ενόπλων δυνάμεων γι' αυτό. Είναι μια προσφορά απέναντι στο κράτος. Το κράτος έχει και ανάγκες. Ναι, το κράτος πρέπει και να μπορεί να προσφέρει στους πολίτες, αλλά στο κάτω-κάτω της γραφής το κράτος εμείς το συγκροτούμε. Εμείς πρέπει να φροντίσουμε γι' αυτό, για να μπορούμε μετά να μιλάμε για έθνος και για την προστασία του έθνους. Και συγκεκριμένα γι' αυτό εμείς βασικά σκεφτόμασταν όταν κάναμε την ερώτηση να πούμε ότι και οι γυναίκες υπάρχει τρόπος να βοηθήσουν. Δεν είναι υποδέστερες από τους άντρες για να μην μπορούν να προσφέρουν στις ένοπλες δυνάμεις με κάποιον τρόπο. Ναι, σίγουρα δεν είναι αυτός ο σκοπός η συστάσεις ναι, σε καμία περίπτωση. Των γυναικών. Απλώς είναι ο πιο άμεσος τρόπος να βοηθήσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι βιολογικά δεν είμαστε σε θέση να αντεπεξέλθουμε στις καταστάσεις πολέμου στην πρώτη γραμμή. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουν όλες σε αυτό. Εντάξει, οι πλήστες είμαι σίγουρη ότι θα συμφωνήσουν εν πάση περιπτώσει. Αλλά ο καθής εφοετάχθη μπορεί να από το δικό του μετερίζει να βοηθήσει στην εθνική ασφάλεια, στο έθνος γενικότερα, στην πατρίδα. Και ουσιαστικά η συστράτευση είναι ίσως ο πιο άμεσος τρόπος. Τις υπηρώτισες γυναίκες τώρα σκέφτηκα εγώ. Mm-hmm. Υπάρχει και το γνωστό τραγούδι, ελπίζω οι περισσότεροι να το έχετε ακούσει σε κάποια γιορτή στο σχολείο. Και το κείμενο της Ελένης. Και το κείμενο της Ελένης, εννοείται αφιέρωμα στις υπηρώτισες. Οι υπηρώτισες, που λέει και το τραγούδι, ξαφνιάσματα της φύσης. Ναι, βιολογικά όντως μπορεί να είναι πολύ δυσκολότερο να αντεπεξέλθει μια γυναίκα σε αυτές τις συνθήκες. Όμως, δεν νομίζω ότι αν υπήρχε τρόπος να πάμε πίσω στον χρόνο να τις ρωτήσουμε ή να φέρουμε κάποιες να τις ρωτήσουμε εδώ, θα μας έλεγαν ότι ναι, ήταν πολύ δύσκολο, δεν έπρεπε να το είχαμε κάνει. Δεν υπάρχει καμία, είμαι βέβαιος, που θα πει ότι μετανιώνει που κουβάλισε ο Βίδες στα βουνά της Πίνθου. Αυτό. Και ήταν αυθόρμητο. Αυτό θέλω να πω. Αυθόρμητη διάθεση για προσφορά. Ναι. Και ελπίζω ότι θα είμαστε σε θέση σε επερχόμενες κρίσεις να δείξουμε το ίδιο μεγάλο ψυχή. Πολύ φοβάμαι ότι σήμερα δεν έχουμε αυτή τη δύναμη. Βέβαια, ο ελληνισμός στις κρίσιμες στιγμές φαίνεται και τα ψυχικά μας αποθέματα θα φανούν σε μια κρίση, όχι κατά ανάγκη σε πόλεμο. Οι κρίσεις είναι πάρα πολλές σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να αντιληφθούμε ότι αποτελούμε κομμάτι αυτού του συνόλου και μόνο μέσα από μια κοινή έκφραση της ύπαρξης μπορούμε να... Είναι αυτό που είπε και ο Καζαντζάκης, ότι πρέπει πρώτα να βιώσεις μέσα σε όλους τους προγόνους, μετά να συνεχίσεις το έργο σου, το έργο τους, και μετά να δώσεις και στο γιο σου την εντολή να σε ξεπεράσει. Οπότε αυτό εμπερικλεί όλο το νόημα του τι είναι πατρίδα. Σωστά. Και γιατί με αφορά εμένα τον 21ο αιώνα η πατρίδα μου. Σωστά, σωστά. Και η ελευθερία μας δεν είναι δωρεάν. Δεν την κληρονομήσαμε. Μπορούμε να πούμε ότι κληρονομήσαμε και έχουμε την ευλογία να ζούμε σε καιρό ειρήνης γενικώς. Χωρίς να σημαίνει ότι πάντα δεν υπάρχουν κρίσεις. Αλλά είναι ακριβώς αυτό που είπες. Πάντα θα υπάρχουν δυσκολίες, πάντα θα υπάρχουν αντικσότητες. Και αν χρειαστεί ακόμη και να αυτοθυσιαστούμε, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να το κάνουμε. Ακριβώς. Είναι... Γιατί ούτως ή άλλως γνωρίζουμε όλοι ότι κάποια μέρα θα πεθάνουμε. Αυτό το ξέρουμε. Είναι ένας τρόπος να διατηρήσεις τη συνέχεια ιστορικά, ακριβώς, εθνικά. Βασικά είναι ελευθερία ή εξαφάνιση. Σωστά. Ή πατρίδα ή θάνατος. Ναι, ναι, ναι. Και για τη θυσία μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο του Τάσου Ξίδη. Επίσης στο philosopha.gr.
η κούπα, φίλες και φίλοι. Το μάρκετινγκ ήταν πολύ διακριτικό σήμερα σε γενικές γραμμές. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση, συγγνώμη αν... Ευχαρίστως. Παρεμβαίνω. Πιστεύετε λοιπόν ότι η σημερινή νεολαία, οι σημερινοί φοιτητές κτλ. Λες νεολαία, λες και είσαι 80χρονος. Γι' αυτό λέω, φοιτητές. Είναι πατριώτες ή δεν είναι? Ναι, είναι αυτό που είπαμε πριν. Ο πατριωτισμός είναι έμφυτος στον άνθρωπο. Πρέπει να τον ανακαλύψουμε και να βρούμε όλα αυτά τα αποθέματα στη συνείδησή μας που μας καθιστούν πατριώτες. Εγώ νομίζω ότι ακόμη και κάποιον άνθρωπο να ρωτήσουμε ο οποίος δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με την έννοια της εθνικής ταυτότητας θα μας πει κάτι του στυλ «Θα φοβόμουν σε περίπτωση που θα έμπαιναν οι Τούρκοι». Mm-hmm. Ναι, αλλά γιατί θα φοβόσουν? Μα υπάρχει, ας πούμε, το διεθνές δίκαιο. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες για το πώς γίνεται ο πόλεμος και ο άμαχος πληθυσμός προστατεύεται. Έστω ότι όλα αυτά τηρούνται. Τότε δεν θα έχει καμία ανησυχία. Mm-hmm. Θα πει, όχι, θα έχω ανησυχία γιατί μπορεί να γίνουν αναταραχές. Ναι, αλλά μιλάμε για ολόκληρη αλλαγή κοσμοθεωρίας. Ακριβώς. Και μιλάμε επίσης για το ότι ακόμα και ένας τέτοιος άνθρωπος θα σου πει, όχι, δεν θα ήθελα η Τουρκία να μπει να μας καταλάβει. Μα γιατί? Απλά θα είναι κάποιος άλλος στην εξουσία. Mm-hmm. Μπορεί να μάθει τουρκικά. Μπορεί να γίνουν τα αγγλικά διεθνής γλώσσα, να μάθει κανείς τίποτα άλλο. Ή παγκόσμια γλώσσα, γιατί μετά μπορεί να μην έχουμε έθνη. Ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θα πούν, εντάξει, δεν υπάρχει και λόγος να μιλάμε για Ελλάδα τώρα. Ακριβώς. Αυτό είναι απλώς μια χειροπιαστή απόδειξη ότι υπάρχει μια ροπή στον άνθρωπο να αγαπά, δεν θα πω τον περιγυρό του, ούτε τον τόπο του. Δεν αγαπάμε τις πέτρες. Δεν είναι μία πέτρα τυχαία έξω ιερή επειδή είναι ελληνική. Είναι το κοσμοσύστημα του ελληνισμού. Αυτό. Είναι όσα μας έχει προσφέρει ο ελληνισμός. Και όπως μιλούσες, θυμηθήκα τον Ιώνα Δραγούμη που είχε γράψει ότι και μία κλάστρα με βασιλικό μπορεί να συμβολήσει καλύτερα την ψυχή ενός έθνους από ένα δράμα του Εσχύλου. Εάν δεν νιώσουμε την κλάστρα με τον βασιλικό, δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε στα ύψη ενός Εσχύλου. Οπότε καταλήγουμε στο ότι όλες αυτές οι αξίες με τις οποίες έχουν πορευτεί οι προγονείς μας είναι αυτές που πρέπει και σήμερα να μας χαρακτηρίσουν για να μπορέσουν να πορευτούν και τα παιδιά μας. Ακριβώς. Είναι οι αξίες και τα ιδανικά μας διαμορφώθηκαν από την αρχή, από τη γένεση του ελληνικού έθνους. Mm-hmm. Εννοείται τροποποιήθηκαν. Μεγάλες αλλαγές έχουμε βιώσει. Το 12ο ήταν η επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα. Τώρα η πίστη η οποία επικρατεί είναι ο χριστιανισμός. Δεν σημαίνει ότι δεν ήταν Έλληνες αυτοί τότε ή δεν είμαστε Έλληνες εμείς. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές που γίνονται, σαφέστατα. Όμως το βασικό είναι να εμπνεόμαστε, να βρούμε μια πηγή έμπνευσης, να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε Έλληνες και από εκεί και πέρα να ζήσουμε ως άνθρωποι. Mm-hmm. Και όπως είπαμε και πριν, δεν είναι αόριστο όμως, ναι, αυτό. Δηλαδή δεν είναι μια οριστή πηγή έμπνευσης. Είναι μπροστά μας να νιώσουμε μέσα μας όλους τους προγόνους. Ακριβώς. Ναι. Φίλες και φίλοι, θα κάνουμε δύο κλεισίματα σαν ομιλία βουλευτή στη Βουλή. Κλείνοντας, ένα ποίημα του Ιωάννη Πολέμη. Ελένη, θέλεις να το διαβάσεις? Ναι. Στο ερώτημα «Τι είναι πατρίδα μας» απαντάει ο Πολέμη στο γνωστό ποίημα «Όλα πατρίδα μας, και αυτά, και εκείνα, και κάτι που έχουμε μέσα στην καρδιά, και λάμπει αθόρυτος, ανοίγει η αχτίνα, και κράζει μέσα μας εμπρός παιδιά». Κλείνοντας, ακόμη μια φορά, φίλες και φίλοι, να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε και είμαι βέβαιος ότι εκφράζω και την Ελένη. Μπορείτε να γράψετε οποιαδήποτε απορία, παρατήρηση, διαφωνία ακόμα στα σχόλια και θα θέλαμε να δούμε και τις προτάσεις σας για θέματα για επόμενη εκπομπή, για να τα συζητήσουμε εμείς είτε κάποια άλλα μέλη από την ομάδα μας. Θα χαρούμε πάρα πολύ να μπείτε στο site μας, να μας ακολουθήσετε στα social media, να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι του Αντιφώνου, το οποίο το ευχαριστούμε ακόμη μία φορά για τη φιλοξενία και την ευγενική συνεργασία με αυτό. Από έναν Γερμανό και μία Κύπρια, σας ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε να σας δούμε την επόμενη φορά. Σήμερα θα μιλήσουμε μαζί με την Ελένη
Και εγώ είμαι ο. Όχι, δεν είναι κουλιτό. Όχι, δεν είναι φυσιολογικό. Και κοίτασε σαν παππού. Λοιπόν, να δούμε τι λέει το βικιλευτικό. Φιλοσοφία είναι. Αυτό. Και ο Τάσο δεν σε φάση. Αυτό είναι ο ορισμό τη φιλοσοφία. Αυτό είναι ο ορισμό τη φιλοσοφία. Αυτά. Αντίχεια κλείσιμο, αυτά. Αυτό το βίντεο κάτι μου λέει ότι θα έχει περισσότερα bloopers από το δικό σας. Α, ναι.